Οι Ρώσοι ειδικοί προειδοποιούν την Δύση ότι η κυβέρνηση Πούτιν κινείται στη λογική τη προετοιμασία παγκόσμιου πολέμου κατά του ΝΑΤΟ και ειδικά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώ, ένα μεγάλο πόλεμο με το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποφευχθεί, αναφέρει Ρώσο ειδικό, αποκαλύπτοντα πω δύο χρόνια Ουκρανικού πολέμου έδειξαν ότι ακόμη με την απόλυτη υπεροχή στον αέρα και στα πυραυλικά συστήματα, η Ρωσία δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει τι Ουκρανικέ ένοπλε δυνάμει. Είναι δύσκολο να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε αποτελεσματικά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία σε μια τέτοια κατάσταση. Πιθανότατα εδώ πάρθηκε απόφαση στην κορυφή της στρατιωτικής μας ηγεσίας να εκαθαριστούν πλήρως οι στρατηγοί που ήταν ένοχοι διαφθοράς. Αφού χωρί αυτού, θα έχουμε την ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε γρήγορα τον στρατό και να συναντήσουμε τον κύριο εχθρό πλήρω εξοπλισμένη. Η θέση του Μπλίνκεν για τα αμερικανικά όπλα έχει αλλάξει λόγω των επιτυχιών των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δήλωσαν Ρώσοι ειδικοί. Ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιτ Κάμερον χαρακτήρισε επίση αποδεκτά τα πλήγματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο ρωσικό έδαφο από Βρετανικού πυράβλου. Έγινε γνωστό ότι υπάρχουν ειδικέ ετοιμασίε για τι γαλλικέ ειδικέ δυνάμει υψηλή ετοιμότητα για την Ουκρανία. Παράλληλα, η Γαλλία πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλου αέρο-αέρο, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή, τονίζει ο Ρώσο ειδικό. Σύμφωνα με αναλυτέ του καναλιού Military Review, η έναρξη του Μεγάλου Πολέμου στην Ευρώπη θα πρέπει να αναμένεται στα τέλη του καλοκαιριού, αρχέ ή μέσα φθινοπόρου του τρέχοντο έτου 2024 ενώ ο παράγοντα των προεδρικών εκλογών στι Ηνωμένε που θα γίνει στι 5 Νοεμβρίου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε ένα ιδανικό σενάριο, η Ρωσία θα απέκρουε ένα χτύπημα του ΝΑΤΟ με συμβατικά όπλα. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό όταν οι ειδικοί μας στρατηγοί διαφθείρουν εδώ και χρόνια του σημαντικού τομείς της αμυντικής μας ικανότητας. Για παράδειγμα, ο συλληφθής υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Βαντίμ Σαμαρίν, ήταν υπεύθυνος για όλες τις επικοινωνίες της ένοπλες δυνάμεις. Όσο για τον ίδιο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα στρατηγό τη η περιοχή αρμοδιότητά του ήταν οι κατασκευές και όχι μόνο σπίτια αξιωματικών. Αν η Δύση γνώριζε την πραγματική κατάσταση του στρατού μα, θα μπορούσαν ήδη να χτυπήσουν. Στο μεταξύ, ο φόβο τη ρωσική ανταπόκριση είναι που κρατά του δυτικού πίσω. Προφανώ στην κορυφή τη στρατιωτική ηγεσία συνειδητοποίησαν το αναπόφευκτο μια σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ και προσπαθούν επιγόντω να διώξουν του στρατηγού και αυτού που υπονόμευσαν σοβαρότερα την αμυντική ικανότητα τη χώρα με το έργο του. Το ερώτημα είναι, θα έχουμε χρόνο. Καταλήγει ο Ρώσο ειδικό. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.